Ο Ευρωπαϊκός Νότος δεν πρέπει να περιθωριοποιηθεί, αλλά να πρωταγωνιστήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμφώνησαν Αλέξης Τσίπρας και Πάολο Τζεντιλόνι, που συναντήθηκαν στην Κέρκυρα στο πλαίσιο της πρώτης διακυβερνητικής ελληνοϊταλικής διάσκεψης. Με αφορμή και την πρόθεση της Ιταλικής Φεροβία να επενδύσει 500 εκατομμύρια ευρώ στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε για επανεκκίνηση των σχέσεων Αθήνας-Ρώμης. Οι δύο ηγέτες ζήτησαν να σταλεί ένα αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία, αλλά και να μην διακοπούν οι ενταξιακές της διαπραγματεύσεις. Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει μια επιθετική ρητορική, να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις. Ταυτόχρονα όμως η Ευρώπη, που πρέπει να επιμείνει στην ανάγκη των μεταρρυθμίσεων με αυστηρό τρόπο, δεν πρέπει όμως να κλείσει, και πόσο μάλλον να κλείσει οριστικά, την ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας. Εν ώψη της Συνόδου των Χωρών της Νότιας Ευρώπης τον Οκτώβριο στη Λευκοσία, ο Ιταλός Πρωθυπουργός επεσήμανε την ανάγκη έντασης του πνεύματος της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Είναι δίκαιο και το επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Η αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης δεν μπορεί να επιβαρύνει μόνο κάποιες χώρες, όπως έγινε με την Ιταλία και την Ελλάδα. Οι δύο πρωθυπουργοί συμφώνησαν στην ανάγκη κοινής δράσης και την αναθεώρηση των συνθήκων Σέγγεν και Δουβλίνου.